Αρμενία. Με την Αρμενία. Σε ακούμε, Δημήτρη. Χαίρετε και σε κύριοι. Πανέτοιμοι ώστε να μην χάσει την ευκαιρία της πρόκρισης στα τελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, έδειξε απόψε η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου, καθώς επικράτησε στο Νόρσεπινγκ της Σουηδίας 2-1, παραμένοντας αίτη για 10ο συνεχόμενο παιχνίδι. Αυτό ήταν το τελευταίο τεστ της Εθνικής Ομάδος πριν από το καθοριστικό αγώνα με την Αρμενία στις 6 Σεπτεμβρίου. Σε επίσης φιλικό παιχνίδι, η Εθνική Ομάδα των Ελπίδων έχασε από την αντίστοιχη της Σουηδίας 2-0. Προσθέτει παλιά στην αντεπίθεση ο Άλμπεκ. Θέλει να προλάβει τους Έλληνες που είναι στη θέση τους. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα τα καταφέρει. Ο Δέλλας δεν κατάφερε να τον κόψει. Πατάει την μπάλα. Το σουτ στην κίνηση πέφτει ο Νικοπολίδης, αλλά δεν μπορεί για τους Σουηδούς. Είναι το 1-0 στην προσπάθεια αυτή. Την πολύ γρήγορη αντεπίθεση στο 15. Ο Άντερ Σβένσον λοιπόν. Καραγκούνης. Η Εθνική προσπαθεί να απειλήσει και πάλι. Πάσα είναι καλή του Γιώργου Καραγκούνη. Ο Χαριστέας στην περιοχή κάνει το σουτ. Πολύ καλή στιγμή για την εθνική μας ομάδα. Ο Νίλσον δυνατά με τον Νικολαίδη. Κερδίζει αυτός για τον Λίντεροτ. Τρέχει ο Σαγοράκης, είναι φάουλ για την εθνική μας αυτό, γιατί τον κράτησε εκεί ο Λίντεροτ. Είναι η κάρτα αυτή. Δεύτερη είναι κόκκινη βεβαίως. Η εθνική μας θα παίξει με παίκτη περισσότερο στο παιχνίδι. Νάτος εδώ. Ανεβαίνει από αριστερά. Ποιος άλλος, ο Βενετίδης. Για να δούμε εδώ. Ωραία η πάσα χαμηλά. Περνάει από όλους ο Βρύος Γιανακόπουλος. Ευκαιρία. Η μπάλα στα δίχτυα. 1-1 η εθνική με τον Στέλιο Γιανακόπουλο. Η μπάλα φτάνει στον Γεωργιάδη. Αυτό σηκώνει απέναντι ο Χέρμαν. Ευκαιρία με τον Βρίζα. Η κεφαλιά, η μπάλα στα δίχτυα. Η εθνική μας μπροστά στο σκορ με τον Καφέ. 1-2. Προηγούμαστε λοιπόν. Η πάση εδώ, προσοχή για τον Σκου. Κάνει τον σουτ. Πέφτει ο Νικοπολίδης. Πάρα πολύ καλή επέμβαση. Δεύτερο σουτ στη συνέχεια. Η πρώτη έκπληξη στο